Ζούμε μοναδικές στιγμές στην Κωνσταντινούπολη. Αν νικήσει απόψε ο Ολυμπιακός, δεν θα γραφτεί απλώς ο ιδανικός επίλογος μιας πολύ ωραίας μπασκετικής ιστορίας. Αλλά θα μιλήσουμε για την ομάδα θαύμα, το αριστούργημα του Ιβκοβιτς, που ήρθε από το πουθενά για να κερδίσει τους πάντες και τα πάντα. Διότι μπορεί να λέμε ότι στο μπάσκετ 9 στις 10 φορές κερδίζει ο καλύτερος, όμως εκείνο που εξητάρει είναι η έκπληξη, το απρόβλεπτο, η υπέρβαση, η κατάθεση ψυχής, η νίκη του Δαβίδ εναντίον του Γκολιάθ. Και αυτό προσπαθεί να κάνει και απόψε ο Ολυμπιακός. Φάουλ του Σπανούλη στο Σισκάουσκας. 9,7. Δεν κύλησε το ρολόι. Ρωσική ρουλέτα ελευθέρων βολών. Ποντάρουμε τώρα στην αστοχία της ΤΣΕΣΚΑ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί. Η πρώτη απόπειρα είναι αν μπορέσει να κλέψει την μπάλα. Από εκεί και πέρα, μόλις μπει η μπάλα μέσα, πρέπει να κάνει φάουλ και να περιμένει την αστοχία των παιχτών της ΤΣΕΣΚΑ. Και από εκεί και πέρα να πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Μοναδικές στιγμές στην Κωνσταντινούπολη. 4.000 και πλέον Ολυμπιακοί έχουν γίνει μια γροθιά με τους παίκτες και το τεχνικό team. Απίστευτη επικοινωνία μεταξύ κερκίδας και παρκέ. Γυρίζει ο Παπα-Νικολάου, γυρίζει ο Σπανούλης. Τους λένε να συνεχίσουν να φωνάζουν όλη τη δύναμη της φωνής τους. Αστόχησε και στις δύο βολές ο Σισκάουσκας. 61-60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση. Πρίντεζης με το ένα χέρι. Ολυμπιακός 7-10 πριν το τέλος. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Τολμάω να το πω. Παρότι υπάρχει χρόνος. Ολυμπιακός 7-10 πριν από το τέλος. Αγγίζει το θαύμα. Αγγίζει την τελειότητα. Και όντως η τέλος. Ολυμπιακός είναι στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Απίστευτο φινάλε. Μόνο αυτή η ομάδα. Μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και η οικογένεια Αγγελόπουλου είναι όλοι στο παρκέ. Ένα κουβάρι, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου του Ολυμπιακού, οι παίκτες μαζί με τον κόσμο και τους διοικητικούς ηγέτες της ομάδας. Ο Πρίντεζης με υψωμένη γροθιά. Απίστευτες στιγμές, μοναδικές στιγμές που μόνο το μπάσκετ και ο αθλητισμός μπορούν να προσφέρουν. 61-62, το θαύμα των θαυμάτων. Ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνει αυτό που φόρασαν και την Παρασκευή ο παδί του και την κούπα θα τη σηκώσει εδώ μέσα στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στο μεγάλο φαβορί, απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ. Ολική επαναφορά, ολική ανατροπή, κατάθεση ψυχής, ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Μια ομάδα που το πίστευε από την αρχή μέχρι το τέλος, κοντά σε όλους και σε όλα. Ήρθε από το πουθενά για να κερδίσει τους πάντες και τα πάντα. 61-62. Μοιάζει απίστευτο, μα είναι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι πέρα για πέρα ελληνικό. Είναι πέρα για πέρα ολυμπιακό. Απίστευτα πράγματα συνέβησαν και απόψε. Η ομάδα των υπερβάσεων, η ομάδα των θαυμάτων, η ομάδα του Ιβκοβιτς, η ομάδα των Αγγελόπουλων το άξιζαν. Έχουν ξοδευτεί εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια από αυτή την οικογένεια για να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στην κορφή της Ευρώπης. Μετά τη Ρώμη του 97, στη νέα Ρώμη ο Ολυμπιακός είναι και πάλι πρωταθλητής Ευρώπης. Μην ξεχνάμε, νέα Ρώμη είχε ονομάσει ο Μέγας Κωνσταντίνος την Κωνσταντινούπολη το 330 πριν αυτή διαιωνιστεί ως Κωνσταντινούπολη και μετά την άλωση ως Ισταμπούλ. Απόψε όμως, έστω και για λίγες ώρες, είναι και πάλι ελληνική, είναι και πάλι ολυμπιακή. Ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει μέσα στην πόλη την κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού του τροπέου. Διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω για την αποφόρηση.